Μια είδηση η οποία είναι ιδιαίτερα στενάχωρη γιατί αφορά τον πατέρα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Παρασύρθηκε από μηχανή ενώ ήταν πεζό στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Χθες το βράδυ ο Μανώλης Παπακαλιάτης, 76 χρόνων, γνωστός ξενοδόχος και επιχειρηματίας του νησιού, διέσχιζε την οδό Κρασαβάκη στον Άγιο Ιωάννη της Κνωσού. Μία μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 50χρονος και επέβαινε ο 17χρονος γιος του, τον παρέσυρε, τραυματίστηκε σοβαρότατα, έχει κατάγματα στα πόδια, στο πρόσωπο, στα χέρια. Μεταφέρθηκε αμέσως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, χειρουργήθηκε μέχρι τις 4 το πρωί και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Δεν υπάρχει κίνδυνο ζωής, είναι σταθερή η κατάστασή του. Η τροχιά βέβαια κάνει τη σχετική έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Να πούμε ότι και ο 17χρονος τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση, κατά την παράσυρση, όμως δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω από τις πρώτες βοήθειες. Άρα μιλάμε για ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς δεν μιλάμε για δυστύχημα, όμως ο πατέρας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη νοσηλεύεται, όπως μας είπες εσύ. Ουσιαστικά παρασύρθηκε από μια μηχανή ενώ επέβαινε πεζός, έτσι. Ναι, ήταν πεζός και διέσχιζε την οδό Κρασανάκη. Το οξύμορο σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακούμε μηχανές να παρασέρουν πεζός, είναι. Εντάξει, τι να πω, βρε παιδιά, δεν είναι όχημα. Μηχανή είναι, λίγο στραβοτιμονιά κλπ. Θα αποφύγεις. Πραγματικά είναι. Ανάση, επειδή είναι εγώ, όπως ξέρεις, οδηγάω πολλά χρόνια. Μέχρι να τα πείτε εσείς, να καλωσορίσω εγώ τον κύριο Χαλκιαδάκη, ο οποίος είναι ο διοικητής του Βενιζέλου Νοσοκομείου Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκιαδάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν έχουμε νεότερες πληροφορίες ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του πατέρα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος ό,τι αφορά την υγεία του, έτσι. Ο ασθενής νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ναι, μετά από χειρουργική επέμβαση στα κάτω άκρα. Είχε ανοιχτό κάταγμα στο δεξιό μυρό και εκεί έγινε εσωτερική οστεοσύνθεση και κάταγμα στην κνήμη που έγινε μια εξωτερική οστεοσύνθεση. Επειδή ο ασθενής φέρει και άλλες κακώσεις, κυρίως το σπλαχνικό κρανίο, κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου είναι αιμοδυναμικά σταθερός, δεν χρειάζεται αναπνευστήρα, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρουσιάζει αυτά τα κατάγματα στο σπλαχνικό κρανίο, τα οποία απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Θα κριθεί το πότε και θα αποφασιστεί το πότε θα γίνει αυτή η επέμβαση για τα κατάγματα της άνω γνάθου, της κάτω γνάθου, των τσιγκωματικών κλπ. Αλλά ναι, ναι, πείτε μου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Κρίσιμη αλλά σταθερή, αυτό είναι κάτι το οποίο κρατάμε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή οι γιατροί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, καθώς φέρει κατάγματα, έχει χτυπηθεί από αυτό το μηχανάκι. Έχουμε μία εικόνα πότε θα εξέλθει από την εντατική θεραπεία και πώς θα ακολουθηθεί, δηλαδή, η αποκατάσταση της υγείας του? Ακούστε, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Εύχομαι να μην δημιουργηθούν επιπλοκές. Γιατί σε ένας άρρωστος ο οποίος έχει τέτοιες κακώσεις, παρόλο που η κατάστασή του τώρα είναι σταθερή, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ναι. Τέτοιες επεμβάσεις, ειδικά σε ανοιχτά κατάγματα, μπορεί να δημιουργήσουν απότερες επιπλοκές. Όχι τόσο στο σημείο της επέμβασης, αλλά γενικότερα στον οργανισμό. Ωραία. Γι' αυτό ήμασταν επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Άρα, αυτό το οποίο κρατάμε, αγαπητέ κύριε διοικητά, είναι το γεγονός ότι είναι σταθερή, είναι κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του, όμως είναι σταθερή. Και από εκεί και πέρα, νομίζω, μέρα με τη μέρα θα έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την διαδικασία και την ανάρρωση η οποία θα ακολουθήσει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η παράσυρση και αυτή η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Επαναλαμβάνω και λέω για όσους δεν το ξέρουν ως είδηση, παρασύρθηκε από ένα μηχανάκι ενώ ήταν πεζός. Και αυτό συνέβη, αγαπητέ μου Θάνο, στην οδό Κρασανάκη, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Μάλιστα. Γνωρίζουμε, κύριε διοικητά, αν τον έχουν επισκεφτεί συγγενείς, μπορούν να το. Καταρχάς, νομίζω στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν μπορεί να υπάρξει επισκεπτήριο, έτσι δεν είναι? Αλλά από εκεί και πέρα στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Ναι, από εκεί και πέρα στο νοσοκομείο έχουν έλθει συγγενείς του. Έχουν έρθει. Έχουν έρθει, Επισκεπτήριο τώρα δεν επιτρέπεται. Πότε θα επιτραπεί, όταν μεταφερθεί σε. Το επισκεπτήριο δεν επιτρέπεται. Ναι. Οι γιατροί της μονάδας πληροφορούν και δίνουν
πληροφορίες στην οικογένεια για την εξέλιξη της πορείας της νόσου του ασθενούς. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τα φιλιά μας στην Κρήτη. Καλά. Ευχόμαστε κάποια άλλη στιγμή να συνδεθούμε για καλύτερες ειδήσεις.